Λοιπόν. Λοιπόν, Χριστίνα Γολέτσα, σας συναντάμε σε ένα πανέμορφο μαγαζί. Σήμερα έχετε εγγένεια από ό,τι βλέπουμε. Και πολύ ωραίος κόσμος, έτσι. Πάρα πολύ ωραίος κόσμος, πολύ ωραίο μαγαζί. Νεανικό, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Καταρχήν, σας συναντάμε στο Rodon Live εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα εμείς μπήκαμε μέσα, γι' αυτό σου λέω τώρα. Γι' αυτό λέω. Εκεί, αλλά αν με κρατήσει λίγο ακόμα, δεν θα με συναντήσετε ξανά. Θα συναντήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, για πόσο καιρό θα σε ακούω? Τη βδομάδα αυτή που διανύουμε και την επόμενη. Ετοιμάζεις καινούργια δισκογραφική δουλειά. Θέλω να μου πεις πώς πάει, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Είμαστε στη διαδικασία που ψάχνουμε κάποια τραγούδια. Έχουμε βρει κάποια από αυτά. Πάει μια χαρά. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Περίπου. Λοιπόν, όσον αφορά, θα σου κάνω τώρα κάποιες ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσεις. Σε ποια περίπτωση θα συγχωρούσες ένα χαστούκι από τον σύντροφό σου? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία. Αν τον απαντούσες δηλαδή και το μάθαινε. Σε καμία περίπτωση. Σε ποια περίπτωση θα ήθελες ο σύντροφός σου να τσακωθεί για σένα? Δεν μ' αρέσουν αυτά. Ξέρεις, να τσακωθεί κάποιος άλλος για σένα και αυτά δεν είναι ωραίο. Θεωρώ ότι μπορώ να αντιμετωπίσω μόνο μου κάποιες καταστάσεις. Πες μου, πώς ήθελες να γνωρίσεις τον σύντροφό σου? Πώς θα ήθελα να τον γνωρίσω? Πώς, πού και πώς ήθελες να τον γνωρίσεις? Έτσι όπως τον γνώρισα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ξέρεις τι γίνεται, σε δύο μέρες έχουμε εκλογές. Ναι. Θα ψηφίσεις καταρχήν? Θα ψηφίσω, φυσικά. Ναι. Ναι. Αν θα γινώσουν εσύ υπουργός, αν. Ναι. Ποιο θα ήταν αυτό το οποίο θα έκανες? Δεν νομίζω να γινόμουν ποτέ υπουργός, γιατί δεν τα πάω καλά με τα θα. Κατάλαβες. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ τα θα. Όταν είναι να κάνω κάτι, το κάνω. Θα δεν χρησιμοποιώ. Οπότε άστοχη ερώτηση. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Φιλάκια, για χαρά.